Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Οικονόμου, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Μια δύσκολη συγκυρία, το ξαναλέμε για το κόμμα. Φαντάζομαι να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο δικό σας για τα εξώδικα, τις διαγραφές. Έχει λίγο ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση με συγκεκριμένους υπαίτιους που το υπονομεύουν και το υποδαβλίζουν μάλλον αυτή την κατάσταση εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα από όταν προβήκανε μετά από μήνες εξαγγελιών ότι θα το κάνουν, προβήκανε στην έκπτωση του Πρόεδρου Στέφανο Κασελάκη και συνεχίσαν αυτό να το κορυφώνουν. Η ίντριγκα λέει, που δημιουργήσαν ενός σώματος με αυτές τις αποφάσεις που πήρε όπως τις πήρε, δεν σταματήσαν εκεί, συνεχίζουν να παίρνουν. Να μειώνουν το συνέδριο, να μειώνουν τους συνέδριους, να διαχωρίζουν ημερομηνίες. Δικαιολογείται το εξώδικο. Κάνουμε το εξώδικο. Ακούστε λίγο. Θέλω να ρωτήσω ευθέως. Όλα αυτά που λέτε τώρα προβλέπονται στο καταστατικό ή όχι? Τίποτα δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται τίποτα. Είναι ερμηνείες. Είναι ερμηνείες. Γι' αυτό και δεν γίνονται δεκτές από το σύνολο των μελών. Αν ήταν τόσο απλό, θα ήταν αποδεκτό. Υπάρχουν και σταγματολόγοι που επεμβήκαν στην ιστορία αυτή κλπ. Ακούστε για το εξώδικο. Είναι η προσωπική στάση του κ. Κασελάκη. Ο καθένας ο οποίος συμμετάχει σε ένα κόμμα δεν απεμπολεί τα σταγματικά του δικαιώματα. Ο καθένας αποφασίζει βάσει αυτό που νομίζει αν προσβλήθηκε ή όχι. Η προσωπική του, τα προσωπικά του δεδομένα. Και βεβαίως χθες έγινε ένα ατόπιμα που έγινε με ευθύνη της νυν ετερόκλητης και συγκυριακής πλειοψηφίας να αφήσουν να γίνει αυτή η διαρροή και τα δώσανε σε μια εφημερίδα. Μετά αναγκαστήκα βέβαια, όπως είδαμε, να βγάλουν και των υπολείπων, λόγω του εξωδίκου προφανώς. Τα πώς είναι μια στάση πολιτικών, είναι μια στάση, κύριε Οικονόμου, τα δικά μας των δημοσιογράφων δεν πρέπει να κινοποιούνται, δεν μπορούν να κινοποιηθούν. Άρα ποιο ήταν το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση? Ότι έγινε παρατύπως μόνο του και πολύ πριν την ημερομηνία. Ξέρετε, την ημερομηνία ανάδειξη στο. Και αν το βρήκε δημοσιογράφος τώρα, τι θα κάνει, να το δημοσιεύσει? Ο μόνος τρόπος να το βρει, βεβαίως δεν κατηγορώ τον δημοσιογράφο, είναι εφημερίδα. Βεβαίως. Αλλά το βρήκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δόθηκε ένα φάκελο την προηγούμενη Κυριακή σε ένα προεδρείο που το πήρε υπεύθυνη επιτροπή γραμματέας του κόμματος. Τώρα, το να βρεθεί στον δημοσιογράφο δεν υπάρχει άλλο τρόπο παρά το δώσει κάποιο, αν όχι ήδη. Κυρία Σβίγκου, λέει ότι δεν έφυγε από μένα. Καλά. Και μπορεί να οδύρεται για οτιδήποτε, δεν μπορεί να το παραδεχτεί, αλλά δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η παρατυπία. Ναι. Ήταν η ημερομηνία με το τέλο τη ανάδειξη των υποψηφίων, η οποία είναι 24 Οκτωβρίου και όχι χτε πάνω. Δεν μπορεί να υπάρξουν και άλλοι υποψήφοι. Δεν το θα βγει το πουθενέ. Θα έβγαινε και θα ανακοινωνόταν. Υπήρχε μια διαδικασία την οποία ο κύριο Κασελάκη την αποδέχτηκε. Γι' αυτό και κατέθεσε το φάκελο με όλα τα προαπαιτούμενα. Εσεί ω αποδέκτη του εξωδίκου, κύριε Οικονόμου, πώ νιώθετε? Είστε μέλο ενό από τα βασικότερα όργανα του κόμματο. Είστε και εσεί αποδέκτη του εξωδίκου? Είναι σαφέ πω απευθύνεται στην ετερόκλητη και στην κυριακή πλειοψηφία τη Κεντρική Επιτροπή. Δεν το ξεκαθαρίζει. Είναι σαφέ όμω. Τι να κάνουμε, δεν ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα, αλλά εννοούνται. Να πούμε ένα-ένα όμω. Καταλάβουμε ότι είναι δικαίωμά του καταρχά να κάνει εξώδικο. Το συντοπίσουμε. Γιατί υπάρχουν φωνέ που λένε ότι γιατί το κάνει αυτό, δεν είναι πολιτική στάση. Είναι ατομική του στάση και έχει δικαίωμα να την κάνει. Ναι, διαμαρτυρία είναι το εξώδικο. Διαμαρτυρία είναι εξάλλου. Δεν είναι καμία κορυφή. Κάποιο νομικό ή ποινικό. Αντιθέτω. Αλλά όλα αυτά έχουμε συνειδητοποιήσει. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχετε περάσει και από θέσεις διοίκησης και από θέσεις ευθύνης. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Έχετε περάσει από τη ΓΕΣΕΒΕ. Ποιο είναι το πρόβλημα να δημοσιοποιηθεί το αποθενέσεις του? Κανένα. Και από ό,τι είδατε, δηλαδή, να γίνει νομότυπο όμως. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαδικασία που αυτό θέλουν. Γιατί νομίζω ότι δεν θα κατατεθεί το αποθενέσεις. Θυμάστε τη φιλολογία της προηγούμενης εβδομάδας. Μετά κατατέθηκε, μετά να το βγάλουν μόνο του. Είναι μια διαδικασία διασφυρμού. Και αυτή είναι η προσβολή των προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι κάτι που κάνει και καλό. Θα ρωτήσω κάτι. Γιατί εγώ είδα κάτι που δεν μου έκανε εντύπωση. Και 18 σπίτια λέει κάποιο που υποψηφίζει στο εξωτερικό. Γιατί δεν το σχολιάζετε? Γιατί σχολιάζουμε ενός ανθρώπου που ήταν στο εξωτερικό και έχει πει με τον τρόπο που τα απέκτησε? Δεν σχολιάζαμε. Κατάλαβα γιατί. Δεν μας κάνουν εντύπωση τα 18 σπίτια, 18 ακίνητα ενός υποψηφίου πρόεδρου. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι η μέση οικογένεια. Άκουσα τον σχολιασμό του. Άκουσα τον σχολιασμό του φοροτεχνικού. Η μέση κατάλληλη. Εγώ δεν έχω ούτε 4 ακίνητα στο εξωτερικό, με σύν του εξωτερικού ακίνητο και 4 στην Ελλάδα, ούτε 18 ακίνητα. Και είμαι μια μέση οικογένεια, φαντάζομαι. Δεν τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Άρα πάμε για να κατακτηθούμε. Εγώ θα μείνω στο εξώδικο. Στην πράξη αυτή, κύριε Οικονόμου, με συγχωρείτε. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι για την ιστορία του κόμματος. Είναι ατομική του αντίδραση. Θεωρείτε ότι για την ιστορία του κόμματός σας, ένα κόμμα το οποίο είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα μας, ότι ο αρχηγός του, ο έκπτωτος, όπως λένε οι σύντροφοί σας, υπογράφει ως νύχτα πρωτίστως, αποδέχεστε την έκπτωτο? Δεν είναι αποδεκτή από όλους αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι έολη. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ίδιος την αποδέχτηκε, αυτό και κατέθεσε υποψηφιότητα. Την επέγραψε ως πρόεδρος. Όχι, λέει ότι την αποδέχομαι, αλλά γιατί ξέρετε. Το εξώδικο ως πρόεδρος. Ξέρετε, υπάρχει αβασίλευτη δημοκρατία, υπάρχει απροεδρευτή. Απροεδρευτό κόμμα. Ποιος είναι ο πρόεδρος του κόμμα σήμερα? Εγώ σας ρωτάω. Παραδείγματος ρωτάω ποιος είναι ο πρόεδρος του κόμματος σήμερα.
δεν έχετε πρόεδρο, έχω, σε μια διαδικασία. Αυτός ο οποίος είναι έκπτωτος και για πάρα πολλούς, την πλειοψηφία του κόμματος, γιατί όχι έχουν τρομάξει και έχουν φτάσει στις ακρότητες η ετερόκλητη πλειοψηφία, παραμένει στη συνείδηση της πλειοψηφίας των μελών του κόμματος πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό το αποδέχτηκε, γι' αυτό και κατέθεσε για τα χαρτιά. Είναι μια περίοδο σκιά αυτή η κουβέντα και σας επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει απροέδρευτο κόμμα. Ναι. Όπως φαίνονται όλα, αντί να ηρεμήσουν τα πράγματα, πηγαίνουν προς το χειρότερο. Πηγαίνουν προς μια ένταση. Εάν αύριο αποφασίζεται η ίντριγκα αυτών των οποίων. Αν αύριο. Που είναι απελπισμένοι πολλές κατηγορίες ανθρώπων. Αν η πλειοψηφία αύριο αποφασίσει να μην κατέλθει ο κύριος. Ελπίζω όχι. Να μην το αποφασίσει. Ελπίζω γιατί δεν είναι μια στάση νέα. Επαναλαμβάνω, είναι ατερόκλητη αυτή η πλειοψηφία. Έστω τη κεντρική αυτή επιτροπή, που είναι μπαγιάτικο όργανο. Είναι πλειοψηφία όμως. Είναι ετερόκλητο όμως. Σημαίνει ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν τους συσχετισμούς λάθος. Μπορεί να τους διαβάζουν σωστά. Έχουμε ανθρώπους που είναι απελπισμένοι. Νομίζουν ότι. Ποιοι είναι απελπισμένοι, κύριε Οικονόμου, το επαναλαμβάνετε. Δεν είναι δεύτερη. Είναι σε πανικό. Ποιοι είναι οι απελπισμένοι. Δεν θα τους ονοματίσω, αλλά είναι ομάδες μέσα στην κεντρική επιτροπή που πιστεύουν, παράδειγμα, ότι ο Μητσοτάκης θα είναι τα επόμενα 50 χρόνια πρωθυπουργός, άρα έχουν όλο τον χρόνο αυτοί να κάνουν όλα τους τα σχέδια. Δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν έχουν φανταστεί ότι, για παράδειγμα, όλα τα καθεστώτα πέφτουν από εσωτερικές αντιφάσεις. Ότι εκλογές μπορεί να έχουμε σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο. Σε πολύ μικρότερο διάστημα από ό,τι φαντάζονται και δίνουν χρόνο στον εαυτό τους και στις εξελίξεις. Mm-hmm. Είναι αυτοί που είναι οπαδοί του κοτσαμπασισμού. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ ιδρύθηκε από μικρές ομάδες γκρουπούσκουλα και θέλουν αυτό το αποτυχημένο know-how να το δώσουν και ΆΙΖΟ. Είναι και τυχοδιώκτες. Αλλά που γίνονται ακόμη σκληρότεροι. Είναι και τυχοδιώκτες οι οποίοι έχουν συνδιαλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Πιθανόν να αισθάνονται ότι οι πόρτες κλείσανε με τις εξελίξεις που διαφέρονται και μετά τις εκλογές της Κυριακής και γίνονται ακόμα και πιο απελπισμένοι. Και ζώνονται τα εκρηκτικά σαν τις μαύρες χείρες. Έχει και τέτοιους. Όλοι αυτοί δεν υπάρχουν σόφρονες, πιστεύετε. Άρα γιατί να βγει το αποτέλεσμα. Αυτή η οποία σας περιγράφω, ετερόκλητη πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, είναι αυτές οι ομάδες που σας περιγράφω. Και έχει και σόφρονες. Άρα το αποτέλεσμα το οποίο περιγράφεται ότι μπορεί να είναι αρνητικό, το βλέπω δύσκολο γιατί κάποιοι δεν θα πυροβολήσουν τα πόδια τους. Δεν θα παρασυρθούν από την αντίθεση πράσινων βένετων που θέλουν κάποιοι να δημιουργούν. Πάντως, κάποια από αυτά τα στελέχη που λέτε και μιλάτε για τυχοδιώκτες και τα λοιπά, υπήρξαν και υπουργοί και υφυπουργοί για κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως υπήρξαν. Και εσείς τώρα τους χαρακτηρίζετε κατά αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως. Μα οι ίδιοι το κάνουν. Έχουν γίνει γυρολόγοι, έχουν πάει το τελευταίο εξάμηνο, 11 μήνες από εξάμηνο, από πέρυσι το ξύνησαν κάποιοι. Έχουν εμφανίσει να είναι σύμμαχοι. Να κουβεντιάζουν με υποψηφίους πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ, να κουβεντιάζουν με επικεφαλής την κυρία Γερβασίλη, να κουβεντιάζουν με τον Πολάκη, να κουβεντιάζουν με ποιος τον εαυτό του. Ποιος προσκάλεσε στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, κύριε Οικονόμου, ποιος τους προσκάλεσε και τους έδωσε και αυτές τις θέσεις. Βαριά αυτά που λέτε. Δεν έχει σημασία, ποια βρέθηκαν εκεί. Δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Προφανώς. Οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούν μήπως κηρύσουν το μνημόσυνο του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο και τότε πρέπει όντως να φωνάξουν. Και τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάσουν επικίνδυο. Ας το σκεφτούν οι αυτοί τι κάνουν. Σας απαντώ ποιος τους φώναξε. Άρα στην Κεντρική Επιτροπή λέτε ότι αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουν στην Κεντρική Επιτροπή, αν γίνει τελικώς αυτό για το οποίο ζητούν τη σύγκλησή της, πρέπει να καλέσουν και τον Αλέξη Τσίπρα για να κάνουν γνώση. Εάν το φτάσουν στα άκρα τα οποία αφήνουν να νοηθεί, πρέπει να ξέρουν ότι η πλειοψηφία των μελών του κόμματος δεν θα αλλάξει στάση. Υπογράφω πως ακόμα και αν αποκλείσουν τεχνιέντος, γιατί τεχνικός είναι αυτός ο τρόπος, τον Στέφανο Κασελάκη, θα κατεβάσει το σακάκι του Στέφανο Κασελάκη και θα το εκλέξουμε. Αυτό τους τρομάζει. Τους τρομάζει και τους δημιουργεί απελπισία και πανικό η πλειοψηφία των μελών που στηρίζει την περσινή της επιλογή και της δίνει μεγαλύτερη ένταση γιατί νιώθει ότι αδικείται, νιώθει ότι οργίζεται μέσα από τις αντιδράσεις. Και αντιδρά οργισμένη μέσα από τα σχέδια τα οποία εφαρμόζει η ετερόκλητη πλειοψηφία. Ποιος είναι επικεφαλής της ομάδας τυχοδιωκτών? Τα συμπεράσματα νομίζω τα περιέγραψα, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, είναι εμφανή. Είναι η κυρία Γεροβασίλη που έκανε την πρόταση για τη διαγραφή? Είναι. Ανοίξα την ομάδα, αλλά δεν θα την έλεγα. Εννοώ άλλους, οι οποίοι είναι πιο. Είναι έχουν, πίσω από την κυρία Γεροβασίλη. Έχουν μήνες οι οποίοι έχουν γυρίζει όλες αυτές τις συναλλαγές που σας είπα έχουν κάνει και το κάνουν. Γιατί να φωνάξουν τον κύριο Τσίπρα, γιατί λέτε να φωνάξουν τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κόρτα? Γιατί ομνίουν πολύ στο όνομά του, δεν ξέρω αν τον εμπλέκουν όμως. Και στην ουσία αυτό που προκαλούν είναι το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλουν να τον προκαλέσουν, το λέω εμφατικά. Ας το φωνάξουν να πει και τον επικίνδυνο, αλλά μην τον επικαλούνται. Δηλαδή είναι αρνητική η προσφορά που καταθέτουν στην ιστορία και πιστεύω θα σου αξιολογήσει αντίστοιχα. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Αν όλα πάνε έτσι όπως πηγαίνουν και δεν μπορέσετε να τα βρείτε μεταξύ σας αμέσως μετά τις εκλογές, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε αποχώρηση εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας?
άλλη ομάδα, όσοι αγαπάνε τον κύριο Κασελάκη, άλλη ομάδα, όσοι βρίσκονται με τον κύριο Φάμελο, με τον κύριο οποιονδήποτε. Ναι. Η τελευταία ομάδα που σας περιέγραψε είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει. Έχει ήδη αναχωρήσει από πριν τις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω. Κύριο Κασελάκη, ομάδα. Όχι, η ομάδα αυτή των τυχοδιοκτών που σας περιέγραψα πριν έχει ήδη αποχωρήσει πριν τις ευρωεκλογές. Στους 87 δηλαδή, χαρακτήρα. Δεν είναι όλοι οι 87, δεν είναι νέα ομάδα, είναι ετερόκλητη. Σας την περιέγραψα πριν. Υπάρχει μια ακρότητα σε αυτούς, οι οποίοι δεν ξέρω αν καν ψηφίσανε και σε ευρωεκλογές ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ήδη αποχωρήσει, κάνουν τα δικά τους σχέδια. Δεν τους βγήκανε και με το Πασόκ αυτά που περιμένανε. Θα δούμε τι θα κάνουν. Πάντως πιστεύω ότι τραβούν όσους πείσουν στον χώρο του Ζαλόγκου, γι' αυτό και επιμένουν να τους εγκλωβίσουν σε μια ψυχολογική αντίθεση πράσινων Βένετων. Αυτοί δεν ξέρω αν θα μείνουν. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν λόγο να φύγουν από μια προεδρία του Στέφανου Κασελάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης έδειξε πριν ένα χρόνο ότι τους έδωσε το χέρι. Άφησε τη Σβίγκου, το Βασιλιάδη, το Φάμελο στην εθνική ομάδα, τον Παπά, νούμερο 2. Σε ποιον δεν έδωσε χώρο, λέει. Γιατί βάλλονται εναντίον. Καταλαβαίνετε ότι έχουν να κάνουν με στρεψοδικία. Μιλούν για φαινόμενα αρνητικά, ενώ αυτοί είναι αυτοί που τα έχουν προκαλέσει, αυτοί που τα έχουν κάνει. Έχουμε πλήρη στρεψοδικία τη πραγματικότητα. Κύριε Κασελάκη, κύριε οικονόμου, όλοι όσοι έχετε τοποθετηθεί υπέρ του, τι θα κάνετε την επόμενη σας είπα, μέρα. Ότι αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε. Σας είπα ότι μπορεί να κατέβει υποψήφιό του. Υποψήφιο στη θέση του Σακάκη του. Πιστεύω ότι μπορούμε να το εκλέξουμε. Είναι τέτοια η πλειοψηφία. Ενώ οποιοδήποτε άνθρωπο που προτείνουμε, που το οποίο είναι στο όνομα του Στέφανο Κασελάκη, θα εκλεγεί. Δεν αρέσει αυτό που ακούτε. Σας το λέω ότι είναι τέτοια η πλειοψηφία στήριξη προς τον Στέφανο Κασελάκη, που αυτό τρομάζει και μεθοδεύουν στο να μην γίνει συνέδριο, τρομάζουν να βρεθούν μέσα στους συντρόφους μας. Δηλαδή, κόμμα το οποίο είναι αριστερό. Δημοκρατικό από τη φύση του, αυτό σημαίνει αριστερά, φοβάται την πλειοψηφία του κόσμου, φοβάται τον κόσμο, τον περιορίζει. Αυτές τις μεταδεύσεις που σας περιέγραφα κάνουν επί ένα μήνα. Δεν θέλουν τον κόσμο, δεν θέλουν να αποφασίσει το συνέδριο, δεν θέλουν να αποφασίσει ο κόσμος, δεν θέλουν να αποφασίσει η πλειοψηφία του κόμματος. Θέλουν να αποφασίσει μια κλειστή ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες αυτού του κοτσαπασισμού από το. Η ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ και δόθηκε και απομείνανε. Μοιάζουν πάρα πολύ με τα πρώτα τους ξαδέρφια που αποχωρήσανε. Δεν διαφέρουν και σε τίποτα. Τα ίδια γράμματα. Μάθανε στο ίδιο σχολείο πήγανε. Χθες είχαμε εδώ τον κύριο Ζαχαριάδη το βράδυ, ο οποίος έλεγε ότι εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να υπερασπιστώ αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκη, το πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Εσείς το υπερασπίζεστε αυτό? Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Πολλά πράγματα δεν μπορώ να υπερασπιστώ. Ακούστε λίγο αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα συζητήσω. Ξέρετε κάτι, ακούστε, ο κ. Ζαχαριάδης λέει πράγματα τα οποία θεωρεί δεδομένα. Σε ένα κομμάτι του δικαιωματισμού που μεγάλωσε, θεωρεί δεδομένα τα πράγματα. Λέει ότι είναι ευτελισμός οι δηλώσεις του κ. Παπά. Εγώ διαφωνώ με αυτό τον κ. Παπά. Εγώ από αυτούς που έχω δώσει τη δυνατότητα στους κληρωτούς, πριν από 20 χρόνια που ήταν πολύ κοντά στις στρατιωτικές χούντες, οι στρατιώτες, οι κληρωτοί στρατιώτες, όχι οι επαγγελματίες, να έχουν άποψη. Αυτό τι σημαίνει, κατατίθεται σήμερα με άλλη ιστορική ματιά, μια άλλη άποψη, κάπως διατυπωμένη, αν μπορεί με το εθνόσημο να μιλάει. Είναι μια άποψη, τη συζητά σε ένα κόμμα δημοκρατικό. Δεν λες είναι ευτελισμός. Ευτελισμός μπορεί να είναι να επιμένεις και να είσαι φυλακισμένος στην ιστορία. Να νομίζεις ότι η αποτυχία και οι αποτυχημένες συνταγές του χτες μπορεί να γίνουν άιζο και για το αύριο. Αυτό είναι ευτελισμός και όχι να συζητά ακόμα και αν διαφωνείς με απόψεις συντρόφων σου. Και αυτό νομίζω έκανε αυτή την ανοιχτότητα, αυτή τη δημοκρατικότητα. Την εφάρμοσε ο Στέφανος Κασελάκης. Και τον κατηγορούν αδίκως και αντιθέτως αυτοί οι οποίοι θέλουν να τον φημώσουν. Ναι. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αναφερθήκατε στα όργανα πριν, αλλά για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα αυτό το οποίο έλεγαν τα στελέχη των 87 και άλλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο κ. Κασελάκης δεν προχωρά σε συνεδρίες των οργάνων του κόμματος. Άπειρες έκανε. Άπειρες. Απλώς δεν τους βγαίνανε τα νούμερα. Τώρα που τους βγήκαν τα νούμερα είναι μια χαρά το όργανο. Κάνουν τρεις κεντρικές επιτροπές σε ένα μήνα. Βέβαια κάτι το δοκούν. Άλλοτε με τηλέφωνα και κάλπες, άλλοτε χωρίς κάλπες. Αφού δεν συμμετέχετε, αποχωρείτε. Δεν κάθεστε. Αποχωρήσαμε σε μια ευτελή διαδικασία την τελευταία φορά, διότι ήταν ευτελισμός. Η κεντρική επιτροπή εισηγείται. Θα καταλάβει, κάνει εισηγήσεις. Επίσης είναι ενημερωμένο το σώμα ποιες είναι οι εισηγήσεις. Ούτε αποφασίζει, ούτε είναι το ματριγέρι του κόμματος. Το ματριγέρι του κόμματος είναι το συνέδριο του κόμματος. Τις παλιές συνελεύσεις στο Πανεπιστήμιο. Οι ολομέλειες αποφασίζουν. Όπου η κεντρική παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος με τις υπόλοιπες συνιστώσεις μέσα, που η συνιστώσα κατήγγειλε και αποχωρούσαν όλοι. Φεύγανε, ξέρω εγώ, καμία τριανταριά. Μια διάσπαση. Και άλλη μια διάσπαση. Και άλλη μια διάσπαση. Αυτό θυμίζει. Η συνεχή ίντριγκα και η ευτελισμός των διαδικασιών μας ανάγκασε τελευταία φορά να αποχωρήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει. Φτάστε στο συνέδριο, κύριε οικονόμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μη έχοντας απαρτία όμως, βλέπετε ότι πήραν και αποφάσεις με 90-12. Εγώ και αυτή που μήνα ήταν και 12 που διαφωνήσαμε. Λοιπόν. Και με 90-12 προχωρήσανε σε περιορισμό αυτή τη έκφραση του κόσμου, που είναι έλλειψη δημοκρατίας. Δεν έχουμε αντικαταστατικές περιπτώσεις. Θα φτάσετε στο συνέδριο, πιστεύετε ότι έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση τώρα, θα φτάσετε μέχρι το συνέδριο, από την εμπειρία σας? Δύσκολα. Επιστεύω και ελπίζω ναι, αλλά δύσκολα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας. Και αυτό καταφέρανε. Καταφέρανε, επειδή ακριβώς φοβούνται την αντίδραση του απλού μέλους και του πολίτη και του κομματικού μέλους. Μάλιστα.
Φοβούνται τον κόσμο. Αυτή είναι η κατάντια αυτής της αριστεράς που δεν ξέρω πόσο αριστερά είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου. Πάμε ψηφιακό μας στίχο. Πάμε. Αλλάζουμε, ήταν...